είμαστε εδώ και μετά από 4,5 ολόκληρα χρόνια αγώνων και μάχης για να κρατήσουμε όρθια την Ελλάδα, για να κρατήσουμε όρθια την κοινωνία. Είμαστε εδώ λοιπόν ξανά για την κοινωνία, για την πρόοδο, για τη δημοκρατία, για την Ελλάδα. Και είμαι προσωπικά ξανά στο ίδιο βήμα που βρέθηκα σε κρίσιμες και ιστορικές στιγμές για την πατρίδα αλλά και για την αριστερά, για την προοδευτική παράταξη. Και θα ήθελα να σας καλέσω, ξεκινώντας, να αναλογιστούμε ποια ήταν η εικόνα της χώρας 4,5 χρόνια πριν, όταν ο ΣΥΡΙΖΑ, ολοκληρώνοντας μια από τις μεγαλύτερες πολιτικές ανατροπές της πολιτικής μας ιστορίας, ανέλαβε την ευθύνη της διακυβέρνησης. Ανθρωπιστική κρίση, ανεργία που έφτασε μέχρι και το 27-28%, 8 συνεχόμενα χρόνια οικονομικής συρρήκνωσης, με τη χώρα να έχει χάσει σωρευτικά το 25% του εθνικού της πλούτου, από επένδυση σε όλες τις παραγωγικές δραστηριότητες, τράπεζες στα πρόθυρα της κατάρρευσης, ταμεία άδεια, αδυναμία εξυπηρέτηση του δημόσιου χρέους, ολοκληρωτική απορρίθμιση της αγοράς εργασίας. Αυτή ήταν η εικόνα, αυτή ήταν η πραγματικότητα στην χώρα 4,5 χρόνια πριν. Και αυτή την πραγματικότητα ολέθρου κλήθηκε να διαχειριστεί η νέα μας τότε κυβέρνηση. Και μετά τη συμφωνία του Ιουλίου και τις εκλογές του Σεπτέμβρη του 2015, η εντολή του ελληνικού λαού σε εμάς ήταν σαφής και καθαρή. Να σταματήσουμε αυτήν την πορεία καταστροφής. Να βγάλουμε την Ελλάδα από την μνημονιακή μέγενη, να της δώσουμε πίσω την αξιοπρέπεια και την κυριαρχία της, να στηρίξουμε όμως ταυτόχρονα και τους πιο αδύναμους. Θεωρώ ότι αυτή την εντολή την τιμήσαμε. Και οι Έλληνες πολίτες το γνωρίζουν αυτό. Γνωρίζουν πού και πώς ζούσαν το 2015 και γνωρίζουν βεβαίως πού και πώς ζουν σήμερα. Μέσα σε αυτά τα χρόνια, μέσα από δυσκολίες, συμβιβασμούς αλλά και σκληρή δουλειά, καταφέραμε πολλά. Δεν λύθηκαν βέβαια ως διαμαγείας όλα τα προβλήματα. Όμως η εικόνα της χώρας έχει αλλάξει ριζικά και αυτό κανείς δεν το αρνείται. Όπως και κανείς δεν αρνείται ότι αυτό είναι έργο της προηγούμενης, της δικής μας κυβέρνησης.